Κοιτάξτε, ουσιαστικά στη δήλωση που έκανε και ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε από ό,τι καταλαβαίνω το τι σημαίνει το ουδετερόθρησκο το οποίο έχει. Και η δήλωσή του ήταν ότι ουσιαστικά μιλάει ότι, για την ανεξιθρησκεία και αυτή είναι η δήλωση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αναφέρεται βεβαίως και σε σχέση με αυτά τα αστεία τα οποία έχουν ακουστεί το τελευταίο. Κύριε Μαγκιόρο, πριν δούμε το βίντεο, το καταλαβαίνουμε λίγο καλά? Ποιο πράγμα, αν καταλαβαίνουμε καλά? Για το προήμιο του συντάγματος σε σχέση με το... Νομίζω λίγο πρέπει να διακρίνουμε κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία. Εγώ θα συμφωνούσα ίσως στον όρο ιστορική συμφωνία. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από την αρχή πως το πρόβλημα των σχέσεων κράτους-εκκλησίας στην Ελλάδα δεν ήταν το προήμιο του συντάγματος, ούτε το άρθρο 3 του συντάγματος. Το περιουσιακό. Ήταν πράγματα τα οποία και εγώ από μια πρώτη ανάγνωση, γιατί φαίνεται ότι τα γεγονότα μας έχουν προλάβει. Αυτό το πλεονέκτημα θα το έχετε ότι τώρα πήρατε στα χέρια. Είναι συγκεκριμένα άρθρα τα οποία περιλαμβάνει, παράγραφοι τέλος πάντων, που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Θα τα δούμε πρώτα και μετά θα τα ερμηνεύσουμε. Σε κάθε περίπτωση η θρησκευτική ελευθερία ως δικαίωμα είναι κατοχυρωμένη από το άρθρο 13 στο. Άρα λύνεται ίσως το πιο ακαμφόδες πρόβλημα ένα... της εκκλησιαστικής περιουσίας. Που νομίζω όμως ότι δεν έχει σχέση άμεση με τις θεσμικές σχέσεις κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα. Εν θερμό τα γεγονότα, κύριε Αμανατίδη, την πρώτη σας ερμηνεία, την πρώτη ανάγνωση. Εγώ θα δώσω απλά δύο στοιχεία που είναι χρήσιμα ιδιαίτερα. Αναφερόμαστε σε πάρα πολλές αμφισβητούμενες εκτάσεις και πάρα πολλές δικαστικές αντιπαραθέσεις ελληνικού δημοσίου και εκκλησίας για κίνητα. Και αναφερόμαστε σε περίπου 9 με 10.000 κληρικούς. Το κόστος της μισθοδοσίας κυμαίνεται μεταξύ 190 και 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτά είναι τα δεδομένα. Την πρώτη σας ανάγνωση. Κύριε Γιαννούλη, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι πραγματικά συμφωνώ και με τον τίτλο που έχετε εκεί, όπως και αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι είναι μια ιστορική στιγμή και μια συμφωνία. Ιστορική. Γιατί? Περιγράφεται στο κοινό, θα σας εξηγήσω. Περιγράφεται στο κοινό, ανακοινωθέν περιγράφονται τα βασικά σημεία της συμφωνίας, τα οποία θα έρθουν από ό,τι άκουσα και τις δηλώσεις του Μακαριωτάτου στην Ιερά Σύνοδο, έτσι ώστε το συνολικό, η συνολική αυτή συμφωνία με τα σημεία αυτά να πάρει βεβαίως την μορφή νομοθετική ρύθμισης, γιατί υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες και άλλες ζητήματα τα οποία προφανώς δεν θα μπορούσαν να είναι σε ένα κοινό ανακοινωθέν. Αυτό αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε νομοθέτηση, μια νομοθετική ρύθμιση. Ναι, γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να μπουν σε ένα κοινό ανακοινωθέν. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε όμως. Ότι το κοινό ανακοινωθέν αυτό για τη συμφωνία είναι αποτέλεσμα και διεργασιών και συνεργασιών οι οποίες γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και στα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε υπήρχαν και λειτουργούσαν επιτροπές όπου καταγράφονταν και είναι βέβαια ο αρμόδιος να μιλήσει είναι ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος πρέπει να μιλήσει για το τι έχει γίνει καταγραφή και όλοι οι επιτροπές οι οποίες ήταν το προηγούμενο διάστημα. Συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά επειδή ήταν και μεγάλα τα βίντεο, εγώ θέλω πραγματικά να μου πείτε τι κερδίζει η Εκκλησία, τι κερδίζει το Δημόσιο, ποια είναι τα δεδομένα που αποδίδουν στη συμφωνία την ιστορικότητα. Την αυτοτέλειά της, κύριε Γιαννούλη, πρώτα απ' όλα. Είχαμε θέσει και εμείς σαν στόχο και είχαμε από την αρχή και σαν ΣΥΡΙΖΑ και οι θέσεις μας για τον εξορθολογισμό των διακριτών ρόλων. Κάτι το οποίο τέθηκε το προηγούμενο όλο διάστημα και στο οποίο είχαμε πει ότι δεν θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι μόνο μερός. Θα είναι με τη συνεργασία και τη συμφωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό ακριβώς το πράγμα είδαμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της συνεργασίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται λοιπόν ένας εξορθολογισμός των διακριτών ρόλων, η αυτοτέλεια της Εκκλησίας ενισχύεται και αναλαμβάνει πλέον να διαχειριστεί τα του οίκου της. Και νομίζω ο εναγκαλισμός περισσότερος ο οποίος υπήρξε στον παρελθόν του κράτους μόνο δεινά έφερε για την Εκκλησία της Ελλάδος. Άρα λοιπόν κρατάω το καλό κλίμα, το αποτέλεσμα της συνεργασίας, την ενίσχυση της αυτοτέλειας και τον εξορθολογισμό των διακριτικών ρόλων οι οποίοι γίνονται. Από την άλλη μεριά, επειδή αυτό θα καταλήξει όλο σε ένα νομοσχέδιο, θεωρώ ότι έχουμε και δρόμο μπροστά μας όπου όλα αυτά θα συζητηθούν αναλυτικά και η Ιερά Σύνοδος προφανώς και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να μπουν. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι επιτέλους αυτό το οποίο
μπαίνει και πιστεύω ότι υλοποιείται είναι η αξιοποίηση προς όφελος και του κοινωνικού συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία διαμάχη, η οποία υπήρχε ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν επέτρεπε, αν θέλετε, πολλές εκτάσεις ή πολλά άλλα να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε να ωφεληθεί το κοινωνικό συνόλο και ταυτόχρονα να ωφεληθεί και η Εκκλησία της Ελλάδος και το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό, με αυτή τη σύσταση και τη συμφωνία, νομίζω ότι προχωράει παραπέρα και θα έχει ευρύτερα καλό για όλους. Θυμίζω ότι τα έσοδα βάσει των 15 σημείων, θα το πω λίγο αγοραία, είναι 50-50. Δηλαδή η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας θα αποδίδει έσοδα που θα μοιράζονται δημόσιο και εκκλησία. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που μπαίνει στη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ναι, γιατί μιλάμε για περιουσία η οποία είναι αμφισβητούμενη και διεκδικείται είτε από το δημόσιο ή ανάποδα από την Εκκλησία της Ελλάδος ή από Μητροπόλεις. Ναι. Άρα λοιπόν έμενε αναξιοποίητο μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες και στην ουσία όμως δεν γινόταν τίποτα. Και νομίζω ότι με αυτό δίνεται μία διέξοδος. Από την άλλη μεριά, εγγυάται στο σημερινό επίπεδο των θέσεων το ποσό το οποίο θα δίνει το ελληνικό κράτος και αναγνωρίζει ότι η μισθοδοσία του κλήρου πώς ήταν σε αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία την οποία απέκτησε. Κατ' εμέ, αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία βαδίζουν στο σωστό δρόμο του εξορθολογισμού των διακριτών ρόλων Εκκλησίας και Πολιτείας. Και νομίζω ενισχύει και την αυτοτέλεια της Εκκλησίας, αλλά και το ίδιο το κράτος και το κοινωνικό σύνολο που θα δει όφελος από αυτή τη συμφωνία. Ξαναλέω ότι είναι στον δρόμο, είναι τα βασικά σημεία μιας νομοθετικής ρύθμισης. Άρα υπάρχουν και λεπτομέρειες οι οποίες θα πάμε για το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Είναι κάτι νομίζω το οποίο ήταν όριμο και το ζητούσε και η ίδια η Εκκλησία. Και κρατήστε ότι αυτό έγινε, είναι συμφωνία, είναι κοινό ανακοινωθέν. Δεν είναι ένα μόνο μου αρέσει ανακοινωθέν. Και αν θα δείτε και τις τοποθετήσεις, ακούστε ξανά τις τοποθετήσεις του Μακαριωτάτου, είναι με την ευλογία ουσιαστικά της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, χωρίς να ζητήσω απάντηση, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαγκιόρο, ότι δεν αγγίζει και άλλα καυτά ζητήματα στις σχέσεις κοινωνίας, εκκλησίας, πολιτείας και πολιτικής. Κανονίζει κυρίως περιουσιακά ζητήματα και καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλής δρόμος. Η πρώτη σας ανάγνωση και από εσάς, κύριε Μαγκιόρο. Η πρώτη μου ανάγνωση είναι ότι ακριβώς πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω πάλι με τα στοιχεία που έχουμε, αυτά που έχουμε ακούσει. Αυτά είναι. Ναι. Αυτά είναι. Βέβαια, απομένει να γίνει νόμος του κράτους όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Το σημαντικό για μένα είναι, ξεκινάει ήδη από την πρώτη παράγραφο, ότι επιτέλους το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει ότι η Εκκλησία έχει περιουσία. Μέχρι στιγμής υπήρχε έτσι ένα νέφος γύρω από αυτό, αν της ανήκει, δεν της ανήκει. Για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει. Εμέσως δεν το είχε αναγνωρίσει μέσω της φορολόγησης, της επιβολής κάποιων τελών, της ίσπραξης κάποιων. Έχω την εντύπωση πως εδώ έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό κομμάτι, mm-hmm. με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και ότι βεβαίως είναι μεριτό και ξεκάθαρο τρόπο αναγνωρίζει την εκκλησιαστική περιουσία. Μου λέγατε εντάχει κάτι που ίσως μέσα στον ξερολισμό μας το αγνοούμε, ότι το 39, αυτό που περιγράφεται ως συμφωνία του 39, ήταν ότι το κράτος αναλαμβάνει την μισθοδοσία των κληρικών. Όχι. Το 1939, αν θέλετε να σας... Ναι. Πολύ σύντομα ότι έχουμε το νόμο του 1939, τον αναγκαστικό νόμο, τον κώδικα αναγκαστικών απαλωτριώσεων, ο οποίος προέβλεπε ότι μέχρι το 1941 mm-hmm. όλες αυτές τα κτήματα, όλα αυτά, η περιουσία αυτή έπρεπε να αποζημιωθεί. Mm-hmm. Έτσι. Αν δεν αποζημιώνονταν μέχρι το 1941, έπρεπε να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες. Δεν συνέβη ούτε το ένα, δεν συνέβη ούτε το άλλο. Αρκεί να σας πω ότι η μισθοδοσία του κλήρου στην Ελλάδα άρχισε δειλά-δειλά το 1945. Έτσι. Γι' αυτό και πριν ξεχώρισε αυτά τα δύο πράγματα, οι περιουσιακές σχέσεις του κράτους με την Εκκλησία από τις θεσμικές σχέσεις του κράτους. Χρήσιμη πληροφορία για να καταλαβαίνουμε όλοι πώς προέκυψε η υποχρέωση καταβολής των μισθών. Και εδώ, σε αυτή τη συμφωνία, πρέπει να διακρίνουμε, να βάλουμε και το εξής χρονικό σημείο. Πριν το 52 και μετά το 52. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική, γιατί λέει το εξής, ότι
πρόκειται για ένα αντάλλαγμα, mm-hmm. η μισθοδοσία του κλήρου, ναι. για την περιουσία που διαχρονικά από την διίδρυση του νεοελληνικού κράτους από το 1833 και μετά που έχουμε συνεχίσει απαλωτριώσεις, 1909-1917, mm-hmm. Παρενθετικά θα σας έλεγα πως σχεδόν πάνω από το 90% της εκκλησιαστικής περιουσίας απαλωτριώθηκε με τον τον άλλον τρόπο από το ελληνικό κράτος. Και μιλάμε για κυβερνήσεις, είτε ήταν φιλοβασιλικές, ήταν βενιζελικές, έτσι. Η πολιτοκρατία στην Ελλάδα mm-hmm. δεν περιορίζεται σε ένα πολιτικό χώρο. Δύσκολο από το να ήταν 3-2, να είναι 2-2 και ένας κοινής αποδοχής. Νομίζω ότι φαίνεται η καλή διάθεση και η καλή θέληση Σύμφωνο. Από τις δύο πλευρές να Και το τρίτο θέμα. Σημαντικό, ότι τα έσοδα από τη διαχείριση, την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας πηγαίνουν στο δημόσιο το 50% και το άλλο 50% στην εκκλησία. Οι όροι της αξιοποίησης είναι υποδιαπραγμάτευση, ναι. δηλαδή αν μια έκταση θα δοθεί για την ανέγερση ενός ξενοδοχείου, ενός ιδρύματος, ενός οικιστικού συστήματος, το αποφασίζει πλέον αυτός ο φορέας. Ναι. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύουμε καλά. Σε αυτές τις γενικές γραμμές, μάλλον όχι, δεν είναι γενικές έτσι, οι γραμμές, νομίζω είναι αρκετές, νομίζω έτσι. Δεν ξέρω και ο κύριος Υπουργός. Κύριε Μαγκιόρο, όντως έτσι είναι. Δεν ήταν πάντως ο κεραυνός στην ελευθερία. Για τους γνωρίζοντες, υπήρχαν διαδικασίες και συναντήσεις και διεργασίες επιτροπών της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Συνόδου, με αντίστοιχες επιτροπές, οι οποίες λειτουργούσαν υπό την εποπτεία βεβαίως και άλλων υπουργείων και υπουργών και με βασικό νομίζω. Κύριε Μανατίδη, επειδή και, αυτό το είπατε αυτά... και πριν, μπορούμε να προσεγγίσουμε μια ναι, τάξη μεγέθους. Είναι σημαντικό, είναι κύριε Γιαννούλη, είναι σημαντικό γιατί πάντα βάζανε ότι υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στην Εκκλησία, στην πολιτεία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταστρέψει, Ωραία. Να κάνει και βλέπετε ότι όλα ήρθαν με την κοινή συνέση αυτό που λέγαμε. Δηλαδή όλα όσα επενδύσαν ακόμα και σε αυτό το τομέα ότι υπάρχει αυτή η αντίθεση είδατε ότι Εντάξει, με το διάλογο και την κοινή συνέση κατέληξαν σε κάποια σημεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από τη μία λέμε ότι είναι ιστορική η σημασία και Γι' αυτό η σημερινή συμφωνία. Ιστορική, δεν θέλω καν να συζητήσω αυτά τα φεδρά περί κατάργησης των Χριστουγέννων, σημαίας, μελομακάρων. Ξέρετε, είναι και το όνομά μου Χρήστος. Με όλα αυτές τις γελιότητες που ακούστηκαν, λέω θα γλιτώσω και το κέρασμα, αν καταργηθεί η γιορτή των Χριστουγέννων. Ωστόσο, ακούγονται από χίλιοι πολιτικών, οι οποίοι έχουν σημαντική θέση και στο κόμμα της εξωτερικής αντιπολίτευσης. Και όταν ακούγεται από το χίλι τέτοιον, ο κόσμος πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένους ερωτήματα. Νομίζω ότι αυτά πλέον με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, που ουσιαστικά ανέφερε και για το Σύνταγμα, γιατί αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αμέσως μετά θα πάμε στο Σύνταγμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια δεδομένα, μια τάξη μεγέθους για το ύψος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Δηλαδή αυτά τα κίνητα που θα εισρεύσουν σε αυτό το ταμείο, το νέο φορέα, γιατί μεγέθη συζητάμε, είτε ως έκταση είτε ως αξία, αν έχετε έτσι μια... Κύριε Ξέρω ότι όχι, δεν έχω το στοιχείο. Αλλά... Γνωρίζω όμως ότι. Όχι, δεν το έχω το στοιχείο αυτό αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι έχουν δουλέψει επιτροπές πάνω σε αυτά και οι οποίες προφανώς έχουν τα στοιχεία και θα προχωρήσουν κατά την υλοποίηση του νομοσχεδίου. Γιατί είπε και ο Μακαριότατος ότι ναι, μεν θεωρείται ή υπάρχει ο μύθος μιας τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας, η καθημερινή διαχείριση των οικονομικών είναι ένας εφιάλτης για την Εκκλησία. Υποψιάζουμε ότι περιγράφει την ρευστότητα, το να ανταπεξέλθουν σε κάποια λειτουργικά έξοδα. Το ιδιοκτησιακό όμως και η ακίνητη περιουσία, είπε ο Μακαριώτος, θα μπορούσε να ενισχύσει, να τεκμηριώσει το μύθο της πραγματικά τεράστιας περιουσίας. Άρα λέει ο άνθρωπος ότι χρήματα δεν έχουμε, εκτάσεις όμως που παραμένουν αδρανείς και αναξιοποιητές, έχουμε πάρα πολλές. Το κατάλαβα καλά και την καθηγητά. Νομίζω πως έτσι είναι. Νομίζω δεν είμαστε σε θέση να πούμε να εκτιμήσουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η περιουσία. Νομίζω η επιτροπή αυτή η οποία θα συσταθεί ύστερα από το νέο νόμο, νομίζω ένα από τα καθήκοντά της θα είναι και αυτό, να εκτιμηθεί η παρούσα κατάσταση και βεβαίως το σημαντικότερο αυτό που τονίσατε, να αξιοποιηθεί. Να αξιοποιηθεί. Με χρόνους και ρυθμούς. Και μην ξεχνάτε, και βεβαίως, κύριε Γιαννούλη, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Κύριε Γιαννούλη, μην ξεχνάτε. Με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε, το σημαντικό ρόλο
τον οποίο έχει παίξει η Εκκλησία της Ελλάδος, η Μητροπόλης, οι ιερείς, τα στελέχη όλα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που είχε η χώρα μας όλο το προηγούμενο διάστημα, με τα συσίτια, με τα σχολεία, με κάθε είδους προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ένα κάποιο πράγμα που βεβαίως δεν βασίζεται τόσο στις εξωτερικές, αν θέλετε, χρηματοδοτήσεις, όσο στην προσφορά των απλών πολιτών, είτε επωνύμων είτε ανωνύμων, και στον καθημερινό βολό και συνεισφορά και με χρήματα, αλλά και με την προσωπική παρουσία χιλιάδων Ελλήνων σε αυτές τις δομές τις οποίες είχε η Εκκλησία. Δεν θα το αμφισβητήσει κανένας αυτό, κύριε Αμανατίδη. Υπάρχουν όμως κάποιες απορίες, κάποια ερωτήματα που καλό θα είναι να τα θέσουμε σε αυτό το την δεξαμενή της περιουσίας της εκκλησιαστικής. Μπορούμε να υπολογίσουμε, γιατί δεν είναι σαφές, και τις εκτάσεις που ανήκουν σε μοναστήρια του Αγίου Όρους, για παράδειγμα, τα περιβόητα μετόχια. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, κύριε Γιαννούλη, είναι άλλο πράγμα, το Άγιο Όρος και άλλο η Εκκλησία της Ελλάδος. Το λέω όχι με άγνοια, υποψιάζομαι ότι δεν μπορεί να φορά, αλλά είναι και αυτό μια σεβαστές εκτάσεις εντός της Μητροπολιτικής Ελλάδος, παρά το ξεχωριστό καθεστώς του Αγίου Όρους. Πιθανόν να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Πιθανό να γίνουν και εκεί συζητήσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το Άγιο Όρος, είναι τελείως διαφορετικό και από την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι μεν αυτοδιοίκητη όσο αφορά τα εκκλησιαστικά. Είναι περιοχή όμως της χώρας. Έχει την πολιτική διοίκηση η Ελληνική Πολιτεία και πνευματικά ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ούτε νομίζω μπορεί... είναι άλλη συζήτηση. Ωραία. Ούτε μπορεί να γίνει κάποια σύγχυση σε σχέση με τις Μητροπόλεις Νέας Ρώμης και στη Βόρεια Ελλάδα, στις νέες χώρες. Νέες χώρες, συγγνώμη. Νέες χώρες. Ούτε μια τέτοια σύγχυση μπορεί να γίνει. Όχι, καμία. Μιλάμε για το σύνολο των Μητροπόλων. Μιλάμε για την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας. Το κάνω διευκρινιστικά. Η οποία βέβαια υπάρχει η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης και βέβαια υπάρχουν και τα Δωδεκάνησα. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν και λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου, νομίζω ότι θα τελειώσουν για αυτές. Τώρα, επειδή μας απομένει, πιστεύω ότι συμφωνείτε, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι γίνεται ένα ιστορικό σημάζεμα. Λύνεται ένα πρόβλημα που δημιουργεί ένα επίσης ερώτημα, γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια και τόσες συγκρούσεις και τόσες υπόγειες, παρασκηνιακές διεργασίες για να γίνει το αυτονόητο. Μπορεί να μην απαντηθεί και ποτέ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να σας το απαντήσω εγώ, την πολιτική μου εκτίμηση. Αν το κάνετε σε 20 δευτερόλεπτα. Είναι, νομίζω περισσότερο είναι η σκοπιμότητα των πολιτικών, έτσι ώστε να οικειοποιούνται το φρόνημα, θέλετε, των πιστών προς μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Αυτή είναι κατά την άποψή μου η απάντηση. Μάλιστα. Όμως αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να αφήσετε το προήμιο του Συντάγματος όπως το έφτιαξαν οι πατέρες μας. Λοιπόν, στρέφομαι απευθείας στον κύριο Αμανατίδη. Παραμένει το προήμιο για την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα, αν δεν κάνω λάθος. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τη συνταγματική διατύπωση για την επικρατούσα θρησκεία, κύριε Αμανατίδη. Ουσιαστικά η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με τις ανησυχίες με τη λέξη θρησκευτική ουδετερότητα. Ξεκαθάρισε και η ερμηνεία είναι, δεν ξέρω αν θα γίνει η ερμηνευτική κάτι άλλο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, γιατί θα συζητάμε επί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα για τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι το κράτος είναι ο εγγυητής, έτσι όπως το είπε το σημείωσα, των θρησκευτικών ελευθεριών των πολιτών. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να είναι διακριτός ο ρόλος, κάτι το οποίο τη λέξη αυτοτέλεια την είπε και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα διακονήματος του λαού και των πιστών. Το δεύτερο είναι όμως ότι τονίζει την κοινή συνεργασία και ότι σέβεται τις μακραίωνες παραδόσεις. Και είναι από τα χείλη του Πρωθυπουργού, είναι η δεσμεύση και ουσιαστικά η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε, το τι εννοεί ο Πρωθυπουργός, τι εννοεί η ελληνική κυβέρνηση όταν μιλάει για θρησκευτική ουδετερότητα ή το κράτος ότι είναι ουδέτερο. Και ως τέτοια εκλαμβάνωσα, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε πάνω σε αυτό. Αυτό στη σαφήνεια που διατυπώνετε εσείς των απόψεων του κυρίου Τσίπρα, η ανταπόκριση ή αντίδραση του Αρχιεπισκόπου με την ανάδειξη των ευχαριστειών για τη διατήρηση του προημίου φαίνεται ότι είναι μια φωτογραφική παρουσίαση του μέλλοντος. Πάλι θα πω, αν το καταλαβαίνω καλά.
για τη συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Μαγκιόρο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το καινούργιο αυτό που υπόθηκε σε σχέση. Έχει όμως και άλλες παραφιάδες, θρησκευτικά, σχολεία, σωστά. Προσευχή. Ακριβώς. Μία σειρά από τέτοια ζητήματα. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο χρειάζεται να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει. Θα δεν αφορούν το Σύνταγμα βέβαια, αλλά... ναι, εμπλέκεται και το Σύνταγμα, εμπλέκονται και τα δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα Όρκος, θέμα... Όρκος. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Καταρχήν, το θετικό που θα ήθελα εξ αρχής να τονίσω είναι ότι σταμάτησε πια ο όρος χωρισμός. Έτσι. Διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Χωρισμός, διαχωρισμός, έτσι. Αν καταλαβαίνω καλά και από πολιτικής πλευράς, mm-hmm. αποφεύγεται από την κυβέρνηση. Δεν ακούστηκε καθόλου ο όρος. Αντίθετα, μάλιστα, εισήχθε ένας καινούργιος όρος, πολύ δόκιμος κατά τη γνώμη μου, όρος συμφωνία. Αυτό, κύριε Αμανατίδη, είναι πολύ εύστοχο να το θέσω εγώ ως ερώτημα, αν θα επηρεάσει την αριστερή πλευρά της αριστεράς σας. Ότι στην ουσία απομακρύνεστε από το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Μισό λεπτό, το ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει η αυτοτέλεια και με το νομοσχέδιο, το οποίο πολλά πράγματα δεν είναι ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης. Πολλά πράγματα ήταν και ζητήματα νομοσχεδίων, όπως αυτό που είδατε προηγουμένως, έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε. Κάποια πράγματα είναι ζητήματα νομοσχεδίων και κάποια πράγματα είναι συνταγματικής αναθεώρησης. Το ότι ενισχύεται η αυτοτέλεια, και άρα όταν έχεις αυτοτέλεια, έχεις έναν περισσότερο διακριτό ρόλο. Αυτό νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το θέλουμε. Και επίσης, η συνταγματική αναθεώρηση, μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ευρύτερων συνενέσεων. Και ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Άλλωστε, μπαίνει η έκφραση αυτή έτσι ώστε να ενισχύσει την εγγύηση του ελληνικού κράτους για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε όλα τα ζητήματα, και αν μου επιτρέπετε ένα γενικότερο σχόλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα είναι ζητήματα συνενέσεων, τα οποία βεβαίως θα τεθούν πολιτικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που φέρνουμε. Το Σύνταγμα, όπως γνωρίζετε, είναι η συμφωνία την οποία πρέπει να υπάρχει σε μια πολιτεία, σε μια κοινωνία συνολικά. Έτσι, και είναι ο υπέρτατος νόμος, στον οποίο πρέπει να υπακούν όλοι οι άλλοι νόμοι. Άρα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ευρύων συνενέσεων. Ευρύτερων συνενέσεων και των μεγαλύτερων δυνατών συνενέσεων, έτσι ώστε να είναι και αποτελεσματική. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει, για να σταματήσω τη διακοπή που προκάλεσα στον κύριο Μαγκιόρο, πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει πολύ σύντομα το σχόλιο σας η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εξέλιξη? Γιατί σήμερα το μεσημέρι ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης το θέμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε αρκετά δύσκολη θέση, κύριε Γιαννούλη. Από εκεί και μετά δεν θέλει κάτι να... Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να παίξει το ρόλο τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να παίξει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ελπίζω ότι στο επόμενο διάστημα, στη συζήτηση που θα γίνει... Επί του συγκεκριμένου σας ρωτώ, κύριε Αμανατίδη, γιατί έχετε κατηγορήσει την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κρατάει στάση μικροπολιτική σε σχέση με την Εκκλησία, με προφανή στόχο να αλλιεύει ψηφοφόρους με βάση το θρησκευτικό του συνέστημα. Ναι, ορισμένοι, ναι, ακριβώς, εμφανίζονται βασιλικότεροι του βασιλέως για θέματα τα οποία έχουν λυθεί και από την Ιερά Σύνοδο, αλλά και στη συνεργασία η οποία υπάρχει ανάμεσα στην Εκκλησία και στην πολιτεία. Εμφανίζονται βασιλικότεροι του βασιλέως. Γιατί? Δεν προσδοκούν σε κάτι. Αυτό που προσδοκούν είναι συγκεκριμένα πολιτικά ωφέλη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σαν άμεση επαγωγή, σαν συμπέρασμα των όσων συμβαίνουν. Θα έχουμε χρόνο να το πούμε, νομίζω, και για τη συνταγματική θεώρηση. Πιθανόν τώρα να χρειάζονται και άλλα χρόνο, πράγματα τα οποία να προσθεθούν. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσω εγώ. Πάντως θα πρέπει, κύριε Γιαννούλη, και να κλείσουμε αυτό. Δεν κλείνουμε. Για πολιτικό χώρο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχω την εντύπωση όμως ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία για την Εκκλησία και νομίζω ότι χρειάζεται από εδώ και πέρα αυτή η συμφωνία να γίνει πράξη, να υλοποιηθεί και να βελτιωθεί ακόμα. Κύριε Αμανατίδη, θα σας αποχαιρετήσω με μια πρόκληση. Θέλω να πω ένα πράγμα, κύριε Γιαννούλη. Το εξής, πλησιάζω στις απόψεις, η προσωπική μου άποψη σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει προς το άρθρο 13, όπως και ίσως χρειάζεται μια αλλαγή, ότι επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ξέρω την έκφραση αυτή, Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι είναι επικρατούσα θρησκεία. Δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Αν θα μου επιτρέψει. Αλλά μην το κάνουμε αυτό τώρα όμως. Ναι. Αυτό. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ από Αθήνα. Σας έχω μία πρόκληση. Τύχη αγαθή
πέρα από τις εξελίξεις, μας έχει φέρει σε θέση αύριο το βράδυ να φιλοξενούμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και σύντροφό σας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη, την ίδια ώρα εδώ. Έχω την περιέργεια αν θα διατυπώσει τις ίδιες θέσεις για αυτή τη συμφωνία και γενικά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε εδώ να το παρακολουθήσετε αύριο το βράδυ στις 9. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ και εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Όπως είπα, αύριο θα είναι προσκεκλημένος μας ο πρώην Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Φίλης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, δελτίο καιρού και δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Ντόζη. Καλή σας.